Η εκπαίδευση ξεκινάει η χρονιά, δεν είναι η περσινή περίπτωση που είχαμε κάποιες επιπλοκές και όλη την αναταραχή στα μέσα του δευτέρου τετραμήνου προς το τέλος της χρονιάς. Άρα λοιπόν τώρα ο σχεδιασμός γίνεται με πάσα λεπτομέρεια, με την εμπειρία που είχαμε από την προηγούμενη χρονιά και βεβαίως με στόχο που νομίζω είναι κοινός σε όλους, να ολοκληρωθεί κανονικά η σχολική χρονιά και ο βασικός σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας με κάποιες διαβουλεύσεις που έχουμε κάνει και με το Υπουργείο Υγείας είναι να εξασφαλίσουμε την φοίτηση όλων των παιδιών στα σχολεία. Με κανονικό ωράριο για όλα τα παιδιά. Βεβαίως, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Μπορούμε να το κάνουμε με ειδικές διευθετήσεις μέσα στα σχολεία, διαρρύθμιση των χώρων, τηρώντας τα όσα μας έχουν υποδείξει από το Υπουργείο Υγείας. Φυσικά, οι τελικές... Πόσο πρακτικό είναι αυτό, με συγχωρείτε, πόσο πρακτικό είναι να επιδευτεί αυτό, αν μιλάμε για όλους τους μαθητές, τις ίδιες ώρες, τις ίδιες μέρες. Τηρώντας τις αποστάσεις, χρησιμοποιώντας... αυτό μένει να διευκρινιστεί. Έχω δει αναφορές για μονάθρανία, για παράδειγμα. Παραγγείλατε ως Υπουργείο μονάθρανία. Υπάρχουν διαρρυθμίσεις εντός των σχολικών αιθουσών. Έχει γίνει ο σχεδιασμός, ούτως ώστε μπορούν να φιλοξενηθούν όλα τα παιδιά τηρώντας τις αποστάσεις που μας υποδεικνύονται. Βεβαίως, οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Θα ληφθούν στη συνέχεια και αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα γίνει μια ενημέρωση, αλλά αντιλαμβάνομαι θα γίνουν και οι τελικές συνεννοήσεις με την ομάδα των ειδικών συμβούλων των επιδημιολόγων του Υπουργείου Υγείας και θα καταλήξουμε. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, ως Υπουργείο Παιδείας, έχουμε και προνοήσει ούτως ή άλλως, γιατί είναι ένα θέμα το πώς θα ξεκινήσει η χρονιά και ενδεχομένως το πώς θα εξελιχθεί. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Πρέπει όμως να είμαστε και είμαστε προετοιμασμένοι. Ωστόσο, αυτό που και για άλλα ενδεχόμενα. Υπουργέ, αυτό που λένε οι επιδημιολόγοι είναι ότι ό,τι και να γίνει μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, δεν αναμένουμε ούτε δραματικότατη αύξηση προς τα πάνω, ούτε εξάλληψη των κρουσμάτων. Κάπου εδώ θα είμαστε. Μια μέρα πιθανότατα, θα ακούμε 15, αλλά... μια μέρα θα ακούμε 8. Δεν αναμένεται μια δραματική ανατροπή. Άρα τα δεδομένα είναι μπροστά μας. Βεβαίως, πιθανότατα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς έχουμε σχεδιασμό και για την συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδεχόμενα. Ακόμα και μία περίπτωση επιδείνωσης, ακόμα και τις επιπλοκές που πιθανώς να έχουμε στην διάρκεια του χειμώνα και αυτά τα έχουμε συζητήσει όταν θα παρουσιαστούν άλλες εποχικές ασθένειες, ιώσεις, η γρήπη κλπ. Γιατί θα είναι μια σύνθετη κατάσταση. Σε αυτά τα ενδεχόμενα παραμένει το δεδομένο της μαζικής επιστροφής των παιδιών. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο αρχικός σχεδιασμός. Έχουμε όμως προνοήσει ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να πάρουμε, αν χρειάζεται, πρόσθετα μέτρα. Και βεβαίως εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα ηλεκτρονικά μέσα, την ψηφιακή τεχνολογία. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Αυτό εμείς το έχουμε σχεδιάσει, κύριε Προκομμένε. Αυτό είναι κάτι που δούλεψε από πέρσι. Ναι, αλλά βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, σε σχέση με την τηλεκπαίδευση. Είχαμε από τον Μάιο να το ξεκαθαρίσουμε αν πρέπει να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις στην νομοθεσία. Δεν έγινε ακόμη αυτό. Όχι, αύριο στο Υπουργικό θα είναι η τροποποίηση. Θα είναι η εισήγηση για τις σημειώσεις, αντιλαμβάνομαι. Όχι, η τροποποίηση της νομοθεσίας που έχει τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας. Ούτως ώστε να κατοχυρωθεί και νομοθετικά η εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δηλαδή θα μπορεί μέσω... από το σπίτι του ένας μαθητής με την κάμερα να βλέπει τον πίνακα, να βλέπει τον καθηγητή του, να κάνει το μάθημα. Θα κατοχυρωθεί η εξαποστάσεως εκπαίδευση. Το πώς θα διοργανωθεί είναι ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο εξαρτάται από τα τεχνικά μέσα που έχουμε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή μας, από την οργάνωση των σχολείων. Ο κύριος Φωτεινός μας είπε ότι δεν είναι τόσο τεχνικό το ζήτημα, όσο θέμα πολιτικής, να υπάρξουν συμφωνίες, να γίνουν οι τροποποιήσεις στην νομοθεσία, για να μην παραβιάζουμε κανονισμούς σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Και από εκεί και πέρα, τεχνικά, για να βαθμίσεις κάποιο γραμμό στα σχολεία, είναι το τελευταίο. Μπορούν να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Ήδη έχουμε σχεδιασμό. Έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό μαζί με τον πάροχό μας, που είναι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά
γίνονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το άμεσο, για το σχολικό έτος 2020-2021. Ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι, να μπορούμε να παρέχουμε το σχολικό σύστημα, τα σχολεία να μπορούν να δώσουν και εξ αποστάσεως στήριξη. Το δεύτερο που είναι ένα σχεδιασμός που έχουμε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας Ψηφιακής Πολιτικής με τον κύριο Κόκκινο είναι η πλήρης κάλυψη, η οποία επίσης δεν θα πάρει πολύ χρόνο, η πλήρης κάλυψη με το να εξασφαλίσουμε για τα σχολεία μας τόσο τον απαραίτητο εξοπλισμό, όσο και την απαραίτητη μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Σύνδεση υπάρχει και τώρα, αλλά την σύνδεση εκείνη και τα εσωτερικά δίκτυα που να είναι επαρκής για να μπορεί να καλύψει την τηλεκπαίδευση, για να αναπτυχθούν τόσες ψηφιακές τάξεις όσες είναι απαραίτητες για το ορολόγιο πρόγραμμα. Αυτό είναι κάτι το φιλόδοξο, απαραίτητο όμως, το οποίο συνεπάγεται και κάποια αγορά εξοπλισμού. Αυτά θα γίνονται παράλληλα, γιατί πρέπει να γίνουν, όμως έχουμε και ένα σχεδιασμό άμεσο, ούτως ώστε όπως πέρσι, πιο οργανωμένα όμως, γιατί πέρσι ήταν η πρώτη εμπειρία, να μπορούμε αν χρειαστεί να καλύψουμε παιδιά που θα μείνουν στο σπίτι. Ο λόγος που επιμένω. Βεβαίως, θα πρέπει να γίνουν και οι διευθυντήσεις. Ο λόγος που επιμένω στην τηλεκπαίδευση είναι γιατί αν ο στόχος μας είναι να παρέχουμε σωστής ποιότητας εκπαίδευση στα παιδιά, σημαίνει ότι ένα παιδί που είναι στο σπίτι του δεν θα είναι σε δυσχερή θέση σε σχέση με ένα παιδί που είναι στην τάξη. Αυτό σημαίνει ότι θα απολαμβάνει της ίδιας ποιότητας εκπαίδευση. Οι καθηγητές, έχω την εντύπωση, όχι δεν έχω την εντύπωση, το ξέρω και το γνωρίζετε, ότι δεν δέχονται να μπουν κάμερες στις τάξεις. Δεν υπάρχει ανάγκη να μπουν κάμερες στις τάξεις. Πέρσι πώς έγινε η εξαποστάσεις στη διδασκαλία? Ναι, μα μόλις και εσείς παραδεχτήκατε ότι πέρσι ήταν μια έκτακτη κατάσταση, που ενδεχομένως και από τα πράγματα ήταν, να μην λειτουργήσα σωστά. Όχι, όχι, ήταν μια έκτακτη κατάσταση. Αλλά έγινε εξ αποστάσεως διδασκαλία, δεν τοποθέτησε κανένας κάμερες. Έγινε. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο ποιοτικό όσο θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα ήταν μια και χαρά. Και οι δύο γονείς φωνάζουν ότι κάποια παιδιά αδικήθηκαν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ότι η ποιότητα του μαθήματος δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε και ήταν ενδεχομένως κατανοητό λόγω της εκτακτής κατάστασης που επικρατούσε. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην γίνεται η ίδια συζήτηση. Είναι θέματα που πρέπει να τα συζητήσουμε. Είναι δυνατότητες που πρέπει να τις αναπτύξουμε και να τις οργανώσουμε. Όχι διαμαρτυρόμενοι, αλλά δημιουργικά. Πέρσι το δημόσιο σχολείο, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όλα τα λύκεια έκαναν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό δεν ικανοποιεί όλα τα δημοτικά, δείχνει όμως ότι μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι φέτος εκεί που θα χρειαστεί να το κάνουμε όλοι. Εγώ άκουγα από την αρχή κάποιους, από την πρώτη μέρα, που έλεγαν «αποκλείεται, δεν γίνεται στην Κύπρο». Διαψεύστηκαν. Μετά άκουγα κάποιους που έλεγαν «όχι, δεν θα το κάνουμε γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν συσκευές». Τρέξαμε και βρήκαμε συσκευές. Μάλιστα. Θα χρειαστούν κι άλλες? Αντί να γκρινιάζουμε, να βρούμε τις συσκευές. Το θέμα είναι ότι για μένα είναι μια ικανοποίηση το ότι το δημόσιο σχολείο πέρσι, η εκπαιδευτική, η διευθύνση των σχολείων, σε συνεργασία και με τους γονείς, οι οποίοι πολύ καλά κάνουν και έχουν την έγνοια, τη φροντίδα και την αγωνία, αλλά σε συνεργασία και με όλους τους εμπλεκόμενους, καταφέραμε να δείξουμε ότι μπορεί να υπάρξει ψηφιακή υποστήριξη του σχολείου. Φέτος, επειδή τίποτα δεν αλλάζει την κανονική διδασκαλία με φυσική παρουσία, αυτό να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς, αυτό είναι το επιθυμητό. Ξεκινάμε, έχω κάνει διαβουλεύσεις, το Υπουργείο έχει κάνει και με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων και με τους γονείς. Έχουμε κάνει επίσης συναντήσεις με τις διευθύνσεις, τους διευθυντές των σχολείων, δημοτικών, μέσης και οργανωνόμαστε ούτως ώστε τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, εκεί θα πρέπει να βάλουμε. Φαντάζομαι θα είναι διαφορετικά τα πρωτόκολλα σε δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Ναι, δεν μπορεί των πραγμάτων να είναι τα ίδια. Βέβαια, και πέρσι ήταν εξειδικευμένα και θα είναι κάπως διαφορετικά και από πέρσι. Με τη μάσκα τι θα γίνει? Με τη μάσκα μέχρι στιγμής, γι' αυτό επιφυλάσσομαι, δεν είμαι εγώ που θα αποφασίσω. Η συνεννόηση είναι ότι θα είναι υποχρεωτική, θα είναι γενική η χρήση της μάσκας από τους ενήλικες και πιθανότατα από τον μαθητικό πληθυσμό μιας ηλικίας και πάνω.
Πιθανώς όχι στο δημοτικό, άρα οι μεγαλύτεροι μαθητές. Και αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε με τους επιδημιολόγους, να το δούμε στην πράξη και βέβαια αν είναι αυτό το εντός εισαγωγικών τίμημα για την προστασία της υγείας μας και για την παρουσία στο σχολείο, είναι κάτι που θα το κάνουμε. Μάλιστα. Μέχρι πότε θα ξεκαθαρίσει όλο το σκηνικό και αν θα προκύψουν μέτρα που ενδεχομένως να επηρεάζουν το πρόγραμμα των γονιών, πότε θα ξέρουν? Κοιτάξτε, πλέον επαναλαμβάνω, είναι στα σπίτια τους. Ενδεχομένως θα ξέρουμε αύριο την κατεύθυνση που παίρνει και δίνει η κυβέρνηση με το Υπουργικό Συμβούλιο και θα δούμε την ενημέρωση που θα γίνει από τον Υπουργό Υγείας αν έχουν καταλήξει σε όλα τα θέματα που αφορούν τα σχολεία. Για παράδειγμα, σήμερα ακόμα κάναμε συνεννοήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις, με τα λεωφορεία. Πώς θα λειτουργήσουμε εκεί όπου υπάρχουν σχολικά λεωφορεία, μεταφορά παιδιών σε σχολεία από λεωφορεία. Θα προσθεθούν γραμμές. Όλα αυτά πιθανώς να μην χρειαστεί. Όλα αυτά θα γίνουν στον κατάλληλο χρόνο, ούτως ώστε θα είμαστε έτοιμοι. Την 1η Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί. 4. Έχουν κάποιες εργασίες πρόσθετες να κάνουν για να γίνει ενημέρωση για τα πρωτόκολλα, για να δούμε πώς θα εφαρμόζονται. Και βεβαίως ποια θα είναι η οργάνωση του σχολείου. Το θετικό είναι το ότι φέτος ξεκινάμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχοντας γνώση. Στα Λύκεια έχουμε μια νέα οργάνωση μαθησιακή, δηλαδή των αναλυτικών προγραμμάτων, με τα τετράμινα να λειτουργήσουν στις δύο τάξεις σε κυριολεκτικά τετράμινα, δηλαδή όχι τον Δεκέμβριο να πρέπει να κάνουμε εξετάσεις. Άρα λοιπόν όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και βέβαια ανά πάσα στιγμή έχουμε προνοήσει να είμαστε προετοιμασμένοι για τυχόν συμπληρωματικές αποφάσεις, ούτως ώστε να μην ευνηδιαστούμε. Θα χρειαστεί όμως η συνεργασία όλων, η κατανόηση. Εγώ επαναλαμβάνω ότι πέρσι οι εκπαιδευτικοί μας έδειξαν μέσα στα σχολεία κάνοντας έξτρα πράγματα. Το υπόλοιπο προσωπικό, και εδώ θέλω να το πω, ειδικά το προσωπικό για την καθαριότητα των σχολείων, που δεν έχει διπλασιαστεί, κάνει περίπου διπλάσια δουλειά. Με την συνδρομή όλων αυτών των ανθρώπων μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουν στα σχολεία. Σας ρώτησα προηγουμένως, μου απαντήσατε γενικά, απλά είναι πρακτικό. Έγινε παραγγελία μόνο θρανίων? Παραγγείλαμε μόνο θρανία? Κοιτάξτε, η λύση για κάποιες ρυθμίσεις στο εσωτερικό, χωροθετικές ρυθμίσεις με τα θρανία, μπορούν να γίνουν αμέσως από τη Δευτέρα. Στη συνέχεια προγραμματίζουμε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν είναι γενική ανάγκη, ούτε θα είναι γενικός κανόνας, να προσθεθούν κάποια μονά θρανία. Αυτή η πληροφορία κυκλοφόρησε, γι' αυτό με ρωτάτε. Μην έχουμε την εντύπωση ότι θα βάλουμε 100.000 μονά θρανία. Γι' αυτό σας ρώτησα, σε μια εβδομάδα τι θα... Δεν χρειάζεται. Εκείνο το οποίο θα γίνει στην αρχή είναι ότι με κάποιες ρυθμίσεις που έχουμε ήδη ξεκινήσει μπορούμε να υποδεχτούμε τα παιδιά. Θα δώσουμε οδηγίες πώς θα έρθουν τα παιδιά, γιατί πρέπει να γίνει μια ενημέρωση. Πιθανώς τις πρώτες μέρες σε κάποια σχολεία να οργανώσουμε σε διαφορετικά ωράρια την ενημέρωση για να είναι όλα καθαρά. Και από τις 7 Σεπτεμβρίου πρέπει να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Το πρώτο διάστημα επίσης εκεί δεν ξεκινάει για την Δευτέρα Δημοτικού ή Δευτέρα Δημοτικού. Ξεκινάμε με επαναλήψεις, ενισχυτικά μαθήματα εν ώψη του τι έγινε πέρσι, ανάλογα με το τι συμβαίνει σε κάθε τάξη. Δεν υπάρχει εδώ δόγμα. Και αυτά γιατί σας τα λέω? Γιατί έχουμε ένα περιθώριο μερικών εβδομάδων για την προσαρμογή. Και εκεί όπου χρειάζονται τα επιπλέον θρανία θα είναι έτοιμα και θα τοποθετηθούν. Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σας ευχαριστήσω. Απλώς να σας ενημερώσω για να είμαι σωστός απέναντί σας. Υπάρχει ένας καθηγητής που θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Αν θέλετε να τον ακούσουμε μαζί, επειδή δεν είχαμε πει και από μόνος του πήρε ο άνθρωπος. Δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι ξέρετε, δεν θέλω να δοθεί εντύπωση ότι είστε σε διάσταση απόψεων. Είτε ότι κάνουμε επιλεκτικά διάλογο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μου πείτε οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, παρατήρηση και ερώτηση. Σωστό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πατρόμου. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Νικολάου, θέλατε να κάνετε μια παρέμβαση, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Ο Υπουργός προφανώς δεν γνωρίζει καλά τι ακριβώς γινόταν στα σχολεία πέρσι. Γνωρίζει ότι είχαμε στις τάξεις έναν ή δύο άτομα
Οι περισσότεροι μαθητές εμένα στο σπίτι, επειδή ο κύριος Υπουργός ή το Υπουργείο γενικά είχε δηλώσει ότι οι μαθητές θα περάσουν όλοι. Οι μαθητές το γνώριζαν αυτό και το εκμεταλλεύτηκαν. Και δεύτερον, πώς γίνεται να κάνω εγώ μάθημα τηλεκπαίδευση, να έχουν οι μαθητές τα στοιχεία μου, τηλέφωνα, email, ό,τι μπορούσαν, προσωπικού λογαριασμού, ξέρω εγώ, Viber, Messenger, Facebook, τα πάντα, για να έχουν μαζί μια επαφή. Και οι μαθητές να έχουν την κάμερα τους κλειστή. Δηλαδή, εγώ έπρεπε να κάνω μάθημα με 15-20 άτομα, έβλεπα 20 οθόνες κλειστές, 20 μικρόφωνα κλειστά και οι μαθητές μπορεί να στο PlayStation, μπορεί να έτρωγαν, μπορεί να κοιμώντουσαν. Αυτό το πράγμα πώς θα λυθεί? Δεν γίνεται να βλέπω το μαθητή να ξέρω τι κάνει, αν μη τι άλλο. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νικολάου. Κύριε Προκομμένη, πολύ απλά θα λυθούν όλα αυτά τα θέματα. Σας έχω πει ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία θα εγκριθεί, ελπίζω και περιμένω αύριο, στο Υπουργικό Συμβούλιο και μετά από την Βουλή, που με την οποία η... Ναι, το θέμα είναι να μην υπάρχει στην νομοθεσία πρόνοια συγκατάθεση. Γιατί δεν είναι θέμα συγκατάθεση. Ωραία. Είναι απλό. Η εξαποστάσεως διδασκαλία, η διδασκαλία με ηλεκτρονικά μέσα, θεωρείται κανονική φίτηση. Άρα και υποχρεωτική είναι. Και θα αξιολογείται και θα βαθμολογείται. Αυτά τα οποία είπε ο εκπαιδευτικός, ο κύριος που ακούσαμε πριν και τα οποία εκ των πραγμάτων ίσχυσαν πέρσι, δεν υπήρχε καν η νομοθετική κάλυψη μια μητέρα, για να απαιτήσουμε. Μας λέει τώρα μήνυμα μια μητέρα, το δεύτερο, οι εργασίες των παιδιών στην τηλεκπαίδευση πέρσι δεν ληφθήκαν υπόψη. Μα πέρσι δεν υπήρχε νομοθετική κάλυψη. Δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι το μάθημα που παρακολουθήσατε για τόση ώρα με τον ΑΒ δάσκαλο, καθηγητή, δασκάλα, ότι έχει γίνει και αξιολογείται. Δεν θελήσαμε να βιάσουμε τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει καταφέραμε. Αυτό φάνηκε για παράδειγμα στο Λύκειο με την διεξαγωγή των Πανκύπριων εξετάσεων, να γίνουν όλα κανονικά. Αλλού δεν υπήρξαν εξετάσεις, γιατί ήταν η χρονιά διαταραγμένη. Φέτος, αυτό λέω, ξεκινάμε από την αρχή και θα γίνουν όλα κανονικά. Και βεβαίως η εξαποστάσεως... Αν χρειαστεί. Ναι, ναι, η εξαποστάσεως διδασκαλία. Ώρες, ξέρετε, βάζουμε 100.000 ερωτήματα. Θα γίνεται στην Κύπρο όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Όπως η Ευρωπαϊκή. Κύπρο, κύριε Υπουργέ. Ορίστε. Όπως γίνεται και στα ιδιωτικά στην Κύπρο. Και στα ιδιωτικά θα πρέπει να γίνει με κανονισμούς. Κάπου έγινε αυτοσχέδια. Καλώς έγινε. Καλώς έγινε. Πέρσι είχαμε μια περιπλοκή, με είχαν προσεγγίσει από την ιδιωτική εκπαίδευση. Κάποιοι διαμαρτυρόντουσαν, για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο στα δημόσια σχολεία, διαμαρτυρόντουσαν γιατί κάποιοι άλλοι έκαναν εξαποστάσεως εξετάσεις. Θα δείτε και το θέμα των ιδιωτικών σχολείων. Κοιτάξτε, θα πρέπει και εκεί με τον ίδιο τρόπο να υπάρξει νομοθετική κάλυψη. Η νομοθεσία των ιδιωτικών σχολείων είναι ξεχωριστή, αλλά και εκεί θα πρέπει τα πράγματα να μπουν σε μία τάξη, γιατί πλέον η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι παρούσα ούτως ή άλλως, επειδή μία και κανονική διάρκεια λειτουργίας, όμως θα πρέπει να σας πω ότι μόλις πριν λίγες μέρες, μια-δυο εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τα ακούμε όλα, έχει δώσει απαντήσεις για κάποια από τα ερωτήματα που ετέθηκαν από τον εκπαιδευτικό που ακούσαμε πριν, που είχαν τεθεί και στην Ελλάδα και είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ξεκάθαρη για το ποιες είναι οι κατευθύνσεις και τι ισχύει στην Ευρώπη. Και βέβαια εμείς έχουμε ένα θεσμό, την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την οποία είμαστε σε συνεργασία και φυσικά θα τύχουν προστασία στα ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα όλων και των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Υπάρχει τρόπος να γίνει αυτή η δουλειά προστατεύοντας τα δεδομένα. Το να κάνουμε εξαποστάσεως διδασκαλία αλίμονο αν σήμαινε ότι παραβιάζουμε δεδομένα. Δεν θα υπήρχε πουθενά στον κόσμο.